Μάθημα ένατο. Τα εθνικά δάνεια. Ερώτηση πρώτη. Ποια υπήρξαν τα αίτια του δανεισμού κατά την προεπαναστατική περίοδο και ποια δάνεια συνάφθηκαν ως τη δεκαετία του 1860. Πρώτον, από τα χρόνια της Επανάστασης, ο δανεισμός υπήρξε μια σημαντική παράμετρο στις λειτουργίες του ελληνικού κράτους. Δεύτερον, αυτό ήταν φυσικό για ένα κράτος που ξεκινούσε από το μηδέν και δεν κληρονόμησε από το προηγούμενο καθεστώς οργανωμένο δημοσιονομικό σύστημα. Τρίτον, είναι γνωστές οι περιπέτειες των δανείων του αγώνα στη χρηματαγορά του Λονδίνου, καθώς και η σύναψη νέων δανείων που συνόδευε την αύξηση των Βαβαρών του 1832. Τέταρτον, οι Οθωνικές κυβερνήσεις αρνήθηκαν την αποπληρωμή των επαναστατικών δανείων, γεγονός που απομόνωσε τη χώρα από τις ευρωπαϊκές χρηματαγορές ως το 1861. Ερώτηση δεύτερη. Ποια υπήρξαν τα αίτια του νέου εξωτερικού δανεισμού της χώρας από τη δεκαετία του 1860 και εξής? Πρώτον, η αλλαγή των ρυθμών ανάπτυξης από τη δεκαετία του 1860 και μετά οδήγησε αναγκαστικά σε νέο δανεισμό. Δεύτερον, οι περιορισμένοι πόροι της χώρας, σε συνδυασμό με τα έκτακτα έξοδα που επέβαλαν οι διαρκείς εθνικές κρίσεις, καθιστούσαν αδύνατη την εξοικονόμηση κεφαλαίων για δημόσιες επενδύσεις. Τρίτον, ο εξωτερικός δανεισμός διωγγώθηκε κατά τη δεκαετία του 1880 και μέσα σε λίγα μόλις χρόνια η χώρα βρέθηκε να οφείλει ποσά πολλαπλάσια του ετήσιου προϋπολογισμού της. Ερώτηση τρίτη. Πώς χρησιμοποιήθηκαν τα δάνεια που συνάφθηκαν? Πρώτον, το μεγαλύτερο μέρος των δανείων αυτών χρησίμευσε για την κάλυψη των τρέχοντων ελλειμμάτων των εθνικών προϋπολογισμών, καθώς και των δαπανών των στρατιωτικών κινητοποιήσεων του 1877 έως 1880 και του 1885 έως 1886 και των εξοπλισμών 26 εκατομμύρια δραχμές από τα δάνεια χρησιμοποιήθηκαν για την αφήγηση τριών θωρηκτών το 1889. Δεύτερον, επίσης μεγάλα ποσά διατέθηκαν για την αποπληρωμή παλαιότερων δανείων. Τρίτον, μικρό μέρος απέμενε για παραγωγικές επενδύσεις και δημόσια έργα, ποσό όμως απαραίτητο χωρίς το οποίο τα έργα αυτά δεν θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν.